το ηθικό των Ισραηλινών είναι πολύ υψηλό. Εδώ, στην είσοδο της πόλης Τερότ, οι Ισραηλινοί δίνουν αναψυκτικά στους στρατιώτες που ετοιμάζονται για το μέτωπο. Βλέπετε εδώ τα χάμερ, φουλ εξοπλισμένα. Έτσι είναι το κλίμα λοιπόν εδώ, έχει μια μεγάλη ουρά, έχει μπλόκο, περνάτε τεθωρακισμένα, υπάρχει κινητικότητα, αλλά όπως είπαμε και πάλι, το ηθικό των Ισραηλινών είναι πολύ <Γυσίλω> Στι 14 Οκτώβρη ακούσαμε μια χαροπή ανταπόκριση τη κρατική τηλεόραση. Σχεδόν ένα μήνα πριν δηλαδή. Τώρα πλέον, κάθε μία ώρα που περνά από αυτή τη χαροπή ανταπόκριση, πέφτουν 42 βόμβες καταστρέφονται 12 κτίρια, σκοτώνονται 15 άνθρωποι, τραυματίζονται άλλοι τόσοι και κάθε 10 λεπτά χάνει τη ζωή του ένα παιδί. Πού γίνονται αυτά? Ακούτε τα podcast του 902.gr Η απάντηση είναι απλή. Ωστόσο, κάποια μέσα ενημέρωσης δεν τολμούν να την πούνε με το όνομά της. Αυτά λοιπόν γίνονται στην Παλαιστίνη, στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, εκεί όπου δεν υπάρχει ούτε χαμάς, ούτε πολυπλόκαμα υπόγεια τούνελ. Αντίστοιχα, επιθέσεις γίνονται και σε Ισραηλινούς πολίτες που διαφωνούν με την πολεμική κλιμάκωση και τη γενοκτονία. Ποιο προκαλεί όλα τα παραπάνω, το κράτο δολοφόνο του Ισραήλ με τι πλάτε των συμμάχων του, των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ και εξέχουσα θέση στου υποστηριχτέ των φωνιάδων έχει η ελληνική κυβέρνηση και τα αστικά κόμματα που αποθεώνουν το δικαίωμα του κράτου κατακτητή στην αυτοάμυνα. Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία που δίνουν οι ίδιε οι αρχέ στη Λωρίδα τη Γάζα, διεθνή μέσα ενημέρωση, ακόμα και ο ΙΕ. Ωστόσο, εδώ τα μέσα ενημέρωση σε πλήρη ευθυγράμμιση με την κυβέρνηση και τα συμφέροντα των αφεντικών του περνάνε τα fake news και την προπαγάνδα σε άλλα επίπεδα. Μάλιστα, τώρα τελευταία, ιδιαίτερα σε ενημερωτικέ ιστοσελίδε υψηλή επισκεψιμότητα και βαριά ιδιοκτησία βεβαίω, διαβάζουμε για πόλεμο στο Ισραήλ. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι ξέρουν, αλλά η λουρίδα τη Γάζα που ισοπεδώνεται εκατοστό-εκατοστό είναι Παλαιστίνη και έτσι τη λένε ακόμη. Πού μπορεί όμω να φτάσει η φρενίτιδα των fake news, α δούμε δύο πολύ πρόσφατα παραδείγματα. Πρώτο παράδειγμα. Την Κυριακή που πέρασε, στο μεγαλειώδε συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, ένα νεαρός Παλαιστίνιο με κίνδυνο τη ζωή του ανεβαίνει σε έναν στήλο φωτισμού και υψώνει τη σημαία τη Παλαιστίνη και τη σημαία τη Ελλάδα, κρατώντα μάλιστα στα χέρια του έναν σταυρό. Το βίντεο έχει καταγραφεί σε δεκάδε διαφορετικέ λήψει που δεν χωράει καμία αμφισβήτηση. Παρ' όλα αυτά, Λίγο μετά το συλλαλητήριο, η προπαγανδιστική αρμάδα της κυβέρνησης και του Ισραήλ στα social media βγάζουν απόφαση ότι ο Παλαιστίνιος κατέβασε την ελληνική σημαία και ανέβασε τη σημαία της χώρας του. Μάλιστα, τα Σαΐνια ανακάλυψαν και το άρθρο του ποινικού κώδικα που προβλέπει ποινές για όσους κατεβάζουν προσβλητικά τη σημαία. Κατευθείαν, οι γνώριμοι ρουφιάνοι των social media και όχι μόνο, ζήτησαν το κεφάλι του Παλαιστίνιου στο πιάτο. Και έτσι, δύο μέρε μετά, η ελληνική αστυνομία με tweet τη ανακοινώνει πω προσήγαγε τον καταζητούμενο εγκληματία γιατί ανέβασε τη σημαία τη χώρα του. <Τι> Θα αναρωτηθεί κανεί, μα πώ μπορεί να στοιχειοθετηθεί ω αδίκημα το γεγονό ότι ένα άνθρωπο ανέβασε τη σημαία τη χώρα του μαζί με την ελληνική. Για την προσαγωγή και τη σύλληψη του Παλαιστίνιου, ενεργοποιήθηκε το άρθρο 141 του ποινικού κώδικα και έτσι ο Παλαιστίνιο, σύμφωνα με το 141 εκθέτει το ελληνικό κράτος σε κίνδυνο αντιπίνων και διαταράσει τις φιλικές σχέσεις του ελληνικού κράτους με ξένο κράτος. Ας δώσουμε όμως λίγο προσοχή στο τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Γίνονται δεκάδες συλλαλητήρια και κινητοποίησης αλληλεγγύης στο λαό της Παλαιστίνης στη χώρα μας με πολλές σημαίε της Παλαιστίνης. Γίνονται. Μήπως και αυτές εκθέτουν το ελληνικό κράτος σε κίνδυνο αντιπίνων. Το ελληνικό κράτο και συγκεκριμένα η Βουλή των Ελληνών έχει ομόφωνη απόφαση, που δεν έχει ενεργοποιηθεί βέβαια, για τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτου. Αυτό το προηγούμενο φαίνεται ότι δεν δεσμεύει την ελληνική κυβέρνηση, αφού, με βάση τη σύλληψη του Παλαιστίνιου, η ανάρτηση τη σημαία του κράτου που αναγνωρίζει η Ελληνική Βουλή διαταράσει τι φιλικέ σχέσει με ξένο κράτο, δηλαδή το Ισραήλ. Αλλά για να δούμε και μία άλλη πλευρά. Φυσικά και δεν εκθέτει τη χώρα σε κίνδυνο αντιπίνων μια συμβολική ενέργεια. Αυτό που εκθέτει τη χώρα και το λαό είναι η ίδια η πολιτική τη ελληνική κυβέρνηση και των αστικών κομμάτων που έχουν δώσει όλη τη χώρα για στρατιωτικά ορμητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών, που στέλνουν πλοία έξω από τη Γάζα και συνεργάζονται πολύμορφα με το κράτο του Ισραήλ που οδηγεί σε γενοκτονία τον Παλαιστινιακό λαό. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για αυτή την πολύ επικίνδυνη ενέργεια τη κυβέρνηση και τη αστυνομία, μόνο το ΚΟΚΟΕ εξέδωσε ανακοίνωση καταδίκη τη. Είχαν δουλειέ, βέβαια, εκείνη τη μέρα. Όλα τα άλλα κόμματα ήταν λαλίστατα για το Σιμίτι. Μνη τι μου, κύριε, και θαυμαστά τα έργα του. <ΣΣ1> Συμπερασματικά. Ένα καταφανέ ψέμα που διακινήθηκε στα social media δημιούργησε ψυχολογία κυνηγητού. Στοχοποίησε έναν Παλαιστίνιο, ο οποίο τελικά συνελήφθη για άλλο λόγο από αυτόν για τον οποίο στοχοποιήθηκε, με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί ένα από τα πολλά άρθρα που έχει το κράτο στο πλωστάσιο του για να καταστέλει κάθε είδου κινητοποίηση. Πάμε σε μία ακόμα ψευδή είδηση που διακινήθηκε πάλι στο συλλαλητήριο. Το πρωί τη Κυριακή, ο τηλεοπτικό σταθμό Sky ανακοινώνει ότι δεν θα γίνει καθιερωμένη αλλαγή φρουρά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη γιατί έχει συλλαλητήριο. Η ΠΑΣΑ δόθηκε κατευθείαν στον ίδιο προπαγανδιστικό μηχανισμό στα social media. Και έτσι, το πρωί τη Κυριακή, αντικομουνιστικά σχόλια κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνική δικτύωση δημιουργώντα τον εξή συνειρμό. Το Πάμε, τα σωματεία και οι φορεί με κάποιο τρόπο εμπλέκονταν με την αναβολή τη αλλαγή φρουρά. Αυτό ήθελε ο στρατό των τρόλ να αποτυπωθεί και πέρα από τα τρόλ βρέθηκαν και οι πρόθυμε φυλάδε να το βάλουν σαν είδηση χρωματισμένη με το ανάλογο συκοφαντικό ύφο. Α δούμε όμω και πώ έχουν όντω τα πράγματα. Το Πάμε έστειλε επιστολή προ την πρόεδρο τη Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη. Ακούστε τι λέει. Αρκετέ ημέρε νωρίτερα από την Κυριακή 5η Νοεμβρίου 2023 είχε ανακοινωθεί από εργατικά σωματεία και άλλους μαζικούς φορείς η πραγματοποίηση συναυλίας και συλλαλητηρίου αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, στο Σύνταγμα και μάλιστα σε ώρα που δεν διατάρασε την αλλαγή της προεδρικής φρουρά. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται συγκέντρωση στον χώρο του Συντάγματος την ίδια ώρα, γεγονός που ουδέποτε στο παρελθόν δημιούργησε το παραμικρό κόλλημα. Μάλιστα, οι διοργανωτέ τη εν λόγω συγκέντρωση, έχοντα κατά νου το γεγονό ότι επίκειται η αλλαγή τη προεδρική φρουρά, φρόντισαν να μην υπάρχει μουσική. Παρ' όλα αυτά, και χωρί να τεθεί το οποιοδήποτε θέμα, ενημερώθηκαν από του επικεφαλεί τη ελληνική αστυνομία για τη ματέωση τη αλλαγή. Ποιο έλαβε αυτήν την απόφαση και για ποιου λόγου, είναι ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει εσά, που όμως θέλουμε ρητά και κατηγορηματικά να δηλώσουμε ότι καμία σχέση δεν έχει με τη συγκέντρωση και το συλλαλητήριο που είχε προγραμματιστεί. Ασφαλώς, η επιστολή του Πάμε που μόλις ακούσατε δεν έπαιξε σε κανένα μέσο ενημέρωσης, σε κανένα όμως, ενώ η ψεύτικη είδηση «Το Πάμε εμπλέκεται στην αναβολή της αλλαγή φρουρά, έτσι το παίζανε, αξιοποιήθηκε για όσο χρειάστηκε για τη συκοφάντηση των συγκεντρώσεων στην Παλαιστίνη. Πάμε σε ένα τρίτο παράδειγμα δεν πρόκειται για ψεύτικη είδηση, αλλά κατά τη γνώμη μα και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Πρόκειται για είδηση γιατί δείχνει και το σε ποια κατάντια μπορεί να φτάσει η δημοσιογραφία όταν γίνεται απολογητή του κράτου δολοφόνου. Στην κρατική τηλεόραση, όχι στην κρατική του Ισραήλ, για την ΕΡΤ μιλάμε, είναι καλεσμένο ένα από του Έλληνε που απεγκλωβίστηκαν από τη Γάζα και επέστρεψε πριν λίγε ημέρε στη χώρα μα. Ο κύριο Αλέξανδρος Φαγιάντ, ούτε τον ξέραμε τον άνθρωπο, ούτε μα ξέρει, Μεταφέρει με μοναδικό τρόπο στην κρατική τηλεόραση, στιγμές από τη φρίκη που έζησε μαζί με την οικογένειά του και το λαό που εξοντώνεται, όπως είπε ο ίδιο στη λωρίδα της Γάζας. Εγώ έψαχνα για να βρω ένα, ένα, ένα κιλό μακαρόνια ή ρύζι για 30 και 40 άτομα. Καταλάβατε, ε. Ένα κιλό για 30 άτομα. Ε... Αφού λοιπόν επί 5 λεπτά ο κύριο Φαγιάτ περιγράφει όσα δεν έχει πει η εδώ και ένα μήνα, φτάνουμε στο εξή σημείο. Μας κάτι. Ε, αυτό όλο με το ότι υπάρχουν κάτω από τη Γάζα ατελείωτα τούνελ που κρύβονται οι τρομοκράτε τη Χαμά, ε, που γίνονται διάφορα πράγματα εκεί. Αυτό εσεί το αντιληφθείτε αντιληφθεί όλε τι φορέ πήγατε εκεί, στη Γάζα. Η ερώτηση είναι σε μένα. Ναι, ναι, ναι. <συσχερή> Για τα τούνελ ε, που χρησιμοποιεί η Χαμά. Πριν να μιλήσω, εγώ. <laughs> πού να δω εγώ τούνελ, καταλάβω. Είμαι... <συσχερή> δεν ούτε, εγώ δεν έχω δεν έχω δει τούνελ, ούτε ξέρω ότι υπάρχουν τούνελ. Τέλος, Α, τέλος, δεν ξέρετε αυτό, ότι υπάρχουν, εγώ... υπάρχουν τούνελ. Ε, ακούω ότι υπάρχουν τούνελ. Εγώ δεν έχω δει τούνελ, καταλάβατε. Ε, 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 Το πρόβλημα ναι. δεν είναι εκεί. Ε, εγώ δεν μιλάω στρατιωτικά και τέτοια. Όχι, απλά ρώτησα αν τα έχετε δει. ανθρώπινη συζήτηση κάνουμε. Πρώτη φορά μιλάμε και με κάποιον που είδαμε στη Γάζα, γι' αυτό εκφράζουμε και εμεί κάποιε απορίε. Πρέπει να μιλήσουμε για τα τούνελ και τέτοια. Πρέπει να σωθεί αυτό ο κόσμο που σκοτώνει. η γενοκτονία αυτή που γίνεται. Καταλάβατε, ναι, αυτός είναι... ο κόσμο τι φταίει. Τρι, τρι, τέσσερις χιλιάδε παιδιά, το καταλαβαίνετε, παιδιά, τέσσερι χιλιάδε παιδιά έχουν σκοτωθεί. Πραγματικά αυτός ο άνθρωπος έχει όλη τη συμπάθεια και τη στήριξή μας. Έπεσα από τα σύννεφα με την ερώτηση του δημοσιογράφου και δικαιολογημένα. Εξηγεί επί πέντε λεπτά ότι τους δολοφονεί το Ισραήλ. Λέει ότι έψαχνε ένα κιλό μακαρόνια για 40 άτομα και ο δημοσιογράφο ρωτάει για τα τούνελ τη Χαμά. Καμία επαφή με την πραγματικότητα. Αργότερα, στην ίδια συνέντευξη μάλιστα, ο Έλληνα από τη Γάζα ζητάει να δίνεται πιο αντικειμενική ενημέρωση με το δημοσιογράφο να απαντάει. Αυτό που θέλουμε, να, να υπάρχει αντικειμενικότητα στην ενημέρωση. Μόνο εσύ. αυτό. Πραγματικά. Προσ... Γιατί... Προσπαθούμε κύριε Φαγιά, το στυχώς... αντιλαμβάνεστε και εμεί έχουμε ένα πρόβλημα. Ε, αν... Δεν εμείς. Ναι, εγώ, Ό, ναι, Ό,τι ναι, έρχεται ναι, από ναι, τη Γάζα, ναι, ναι. δεν μπορούμε να διασταυρώσουμε τίποτα. Ούτε αν 4.000 νεκροί, αν είναι δύο. Ούτε αν τα, τα, τα βλήμα έπεσε από εκεί έπεσε από αλλού. Τα, τα παραθέτουμε όπω τα, τα, τα Είτε από το... Είναι ο ίδιο δημοσιογράφο και όχι μόνο συγκεκριμένο, δεν προσωπικό το ζήτημα, που τα fake news για τα αποκεφαλισμένα μορά τα αναπαράγουν ακόμη και τώρα που δεν το λέει ούτε ο αρχικό διακινητή τη συγκεκριμένη ψεύτικη είδηση, δηλαδή ο Ισραηλινό στρατό. Πώς οργανώνεται όμως όλο αυτό το δίκτυο που διακινεί fake news, δημιουργεί γεγονότα και ενημέρωση. Ας δείξουμε μια ματιά σε ένα πρόσφατο άρθρο του Ριζοσπάστη που αν μη τι άλλο είναι άκρος αποκαλυπτικό. Λέει λοιπόν ο Ριζοσπάστης. Το Ισραηλινό Υπουργείο Προπαγάνδας πρόσφατα άνοιξε παράρτημα μέσα στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα για να επιμορφώνει τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης στην αποτελεσματικότερη διασπορά των fake news. Πρόσφατα, σύμφωνα πάντα με το ριζοσπάστη, η πρεσβεία του Ισραήλ οργάνωσε σεμινάριο με υψηλού προσκεκλημένου τους διευθυντέ ειδήσεων τη κρατική ΕΡΤ, ιδιωτικών καναλιών και μεγάλων συγκροτημάτων του τύπου. Η επιλεκτική αυτή και κεκλεισμένο των θυρών ενημέρωση περιέλαμβανε συγκεκριμένε υποδείξει για το πώ οι ανταποκρίσει και τα ρεπορτάζ του πολέμου θα ευθυγραμμιστούν ακόμα περισσότερο με τι κατασκευασμένε ειδήσει του Ισραήλ και των Ευρωατλαντικών Συμμάχων του και αντίστροφα. Πώ οι μαζικέ αντιδράσει του ελληνικού και των άλλων λαών θα πηγαίνουν στον κουβά τη ενημέρωση. Δηλαδή, είτε θα αποσιωπούνται, είτε θα θεαστρεβλώνονται, είτε θα προβάλλονται αναντίστοιχα με το μέγεθο και τη σημασία του. <Κι> Σε αυτό το πολύ σημαντικό άρθρο, ο θέτει αμέσω μετά κάποια ερωτήματα και λέει: Αλήθεια. Αν ήθελαν να ενημερώσουν τα μέσα μαζική ενημέρωση για τι θέσει του Ισραήλ σχετικά με το Παλαιστινιακό και τον πόλεμο, γιατί δεν έδωσαν μια συνέντευξη τύπου με παρουσία δημοσιογράφων από όλα τα μέσα, γιατί κάλεσαν επιλεκτικά τα στελέχη των σταθμών που είναι υπεύθυνα για το τι λέγεται και τι παίζεται στι ενημερωτικέ εκπομπέ και τα δελτία ειδήσεων, που διαμορφώνουν τη λίστα με το ποιο θα προσκληθεί στα ειδησιογραφικά πάνελ αλλά και τη γραμμή για το τι θα συζητηθεί μαζί του που καθορίζουν μαζί με τη διοίκηση των μέσων, δηλαδή του ιδιοκτήτε του, τι θα προβληθεί και τι θα θαυτεί. Η αλήθεια είναι πάντω ότι η πρεσβεία χτυπάει ανοιχτέ πόρτε. Από την πρώτη μέρα του πολέμου, με ναυαρχίδα την κρατική ΕΡΤ, ο λαό βομβαρδίζεται με ειδήσει και ανταποκρίσει που παρουσιάζονται άκρητα με μοναδική πηγή το στρατό και τι μυστικέ υπηρεσίε του Ισραήλ. Και όταν αυτέ οι καταφανέστατα κατασκευασμένε ειδήσει διαψεύδονται, τίποτα από όλα αυτά δεν περνάει στην ενημέρωση. Αντίθετα, το ψέμα αντικαθίσταται με ένα άλλο, ακόμα πιο κραυγάλαιο ψέμα. Αυτά γράφτηκαν την 3η 7 Νοεμβρίου στο Ριζοσπάστη και δεν διαψεύστηκαν από κανέναν. Πού καταλήγουμε? Όσο μεγαλύτερο γίνεται το έγκλημα, τόσο πιο χιδέα γίνονται τα ψέματα με τα οποία προσπαθούν να το δικαιολογήσουν. Έχουμε λοιπόν και εμεί κάθε λόγο να δυναμώσουμε τον αγώνα για καμιά εμπλοκή, καμιά συμμετοχή, καμιά διευκόλυνση της Ελλάδας στον πόλεμο. αυτέ κρίσιμες κρίσιμε ώρε, η φωνή του ελληνικού λαού και των λαών όλου του κόσμου, ακόμα και μέσα στο Ισραήλ, για να σταματήσει τώρα η σφαγή στη Γάζα, είναι η μεγαλύτερη ασπίδα για του Παλαιστίνιου, το πιο δυνατό του όπλο απέναντι στο στρατό κατοχή του Ισραήλ και του συμμάχου του. Και η αλληλεγγύη αυτή περνά μέσα και από την αποκάλυψη και την αναμέτρηση με τη χιδαία προπαγάνδα τους. Από αυτή την άποψη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονό ότι αυξάνονται διαρκώ οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωση, τεχνικοί και διοικητική σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδε και sites, οι οποίοι υπογράφουν κείμενο καταδίκη των fake news που διακινούνται από το κράτο του Ισραήλ και του συμμάχου του, την προπαγάνδα δηλαδή με την οποία ευθυγραμμίζεται η πλειοψηφία των μέσων ενημέρωση και στη χώρα μα. Εμείς φίλες και φίλοι θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσει.